Καλησπέρα σε όλους μάγκες και καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα μιλήσουμε για μια τρελή αλλαγή, έναν πολύ μεγάλο leak που έχει βρει ο leaker HypeX, το οποίο μπορείτε να εξετάσετε και ήδη αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι και θα το συζητήσουμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, αυτό το leak ή αλλαγή σε εισαγωγικά που μπορείτε να εξετάσετε στο replay αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κύβος έχει αρχίσει να ραγίζει. Άμα πάτε κοντά στο νησί του κύβου, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χιόνια έξω από το Frosty Flights, θα δείτε ότι ο κύβος έχει αρχίσει να ραγίζει ακριβώς όπως στη σεζόν 6. Εμένα, παιδιά, όταν πήγα να το ελέγξω στο replay, κάποιες φορές μου το εμφάνιζαν και κάποιες όχι. Άρα δοκιμάστε το 2-3 φορές. Κάποτε μπαγκάρει αυτόν τον glitch, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, όμως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κατάφερα να βγάλω λίγο footage και σας το βάζω και εδώ να το δείτε. Και εννοείται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα φέρει αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, είχαμε παρόμοια γεγονότα στη σεζόν 6, όταν ο κύβος άρχισε να μετακινείται σε όλο το χάρτη και έφτασε τελικά στη Loot Lake. Όταν μάζεψε όλη την ενέργεια από τα μικρά νησάκια, είχε σιγά σιγά αρχίσει να ραγίζει. Άρα το πιο πιθανό εδώ θα ξαναζήσουμε στη σεζόν 10, τη σεζόν που έχουμε τώρα, το μεγάλο event του κύβου που έγινε στη σεζόν 6. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί το theme της σεζόν 10 είναι το time travel, επιστρέφουν παλιές περιοχές. Το πιο πιθανό με το αυριανό update, το οποίο δυστυχώς είχε κάποια καθυστέρηση σήμερα, θα επιστρέψει και το OG Moisty Mire και OG Grizzing Grove. Άρα μαζί με όλα αυτά, αφού έχουμε παλιές περιοχές, παλιές αλλαγές στο χάρτη κτλ, μπορεί να βλέπουμε και παλιά events. Και το πρώτο event που θα δούμε είναι το πιο πιθανό αυτόν, η καταστροφή του κύβου. Θα μπούμε πάλι στο Nexus, θα ζήσουμε τη στιγμή με την πεταλούδα και θα επιστρέψουμε πίσω, όπου η Loot Lake θα είναι πάλι μια χαρά, θα έχει το ουράνιο τόξον κτλ. Εννοείται μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το Zero Point πάνω από το Loot Lake, τη σφαίρα. Άρα ίσως αυτό παίξει ένα μεγάλο ρόλο το τι θα γίνει. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε άλλον event που είναι παρόμοιο. Μάγκες, είναι ο Κομίτης, ο οποίος σιγά σιγά με κάθε update κινείται πιο κοντά στο έδαφος. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε και την έκρηξη του Κομίτη στον Dustin Depot σε κάποια φάση, που είναι event από τη σεζόν 4. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτή η σεζόν και όσο πλησιάζουμε στο τέλος της γίνονται όλο και πιο τρελά πράγματα. Ήδη αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε 2 Rift Zones, άρα θα δούμε και τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Απλά πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι μας περιμένει. Μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα έχουμε ακόμη ένα βίντεο σήμερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Καλή συνέχεια από μένα και θα ζω όλους πάρα πολύ σύντομα.